Παιδιά και από τον Όμο Ξάνθης θα φιλοξενήσουν οι παιδικές κατασκηνώσεις στη Νέα Πέραμο το φετινό καλοκαίρι, δίνοντας την ευκαιρία για παιχνίδι και ξεκούραση. Επίσης, κατασκηνωτικό πρόγραμμα για παιδιά 6 έως 16 ετών θα λειτουργήσει και στις παιδικές κατασκηνώσεις του Ταυρού Θεσσαλονίκης σε τρεις περιόδους από 13 Ιουλίου έως 11 Αυγούστου. Είναι για κάποιες οικογένειες οι οποίες αδυνατούν και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά και να στείλουν τα παιδιά τους στις κατασκηνώσεις. Το Υπουργείο Εργασίας έχει βγάλει μια λίστα από κατασκηνώσεις οι οποίες θα δεχτούν αυτά τα παιδιά. Βέβαια, οι αιτήσεις πρέπει να γίνονται στον ΕΟΠΗ και από εκεί και πέρα οι κατασκηνώσεις είναι στο Δήμο Παγκαίου, είναι από τις 17 ως τις 22 που θα δεχτούν τα παιδιά, είναι από 6 έως 16 χρονών και στο Σταυρό Χαλκιδικής από 13 έως 11 8, όπου και εκεί θα μπορούν να δεχτούν τα παιδιά. Συνήθως όλες οι αιτήσεις που γίνονται, από ό,τι γνωρίζω, γίνονται δεκτές. Όποιος ενδιαφερόμενος θέλει θα πρέπει να πάει στα κέντρα υγείας ή στον ΕΟΠΗ για να βρει τα δικαιολογικά και να κάνει τις αιτήσεις που χρειάζονται. Θα πρέπει να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις, είναι ανάλογα λοιπόν με το εισοδηματικό κριτήριο. Σίγουρα είναι με το εισοδηματικό κριτήριο, γι' αυτό λέμε για οικογένειες οι οποίες αδυνατούν να τα απεξέλθουν οικονομικά και να στείλουν κάπου τα παιδιά τους. Αυτό να πούμε ότι θα είναι εντελώς δωρεάν. Είναι εντελώς δωρεάν. Ναι, απλά και εμείς μεταβιβάζουμε την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Γι' αυτό βγάλαμε και το κοινωνική ασφάλιση. Γι' αυτό βγάλαμε και το δελτίο τύπου. Για να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθυνθούν στον ΕΟΠΗ και να βρουν εκεί ό,τι χρειάζεται. Για περισσότερες πληροφορίες και για τις εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στα κέντρα υγείας του νομού και στους σταθμούς προστασίας μάνας, παιδιού και εφήβων του ΕΟΠΗ.